Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για μία αγαπημένη μου εταιρεία, πολύ αγαπημένη μου εταιρεία και δική σας αγαπημένη, από ό,τι έχω καταλάβει από τις πολλές ερωτήσεις που παίρνω σε σχέση με αυτή, και πρόκειται για την Vinci List. Θα πούμε κάποια πράγματα γενικά για την εταιρεία, για τη φιλοσοφία της και θα σας δείξω και τα προϊόντα τα οποία έχω δοκιμάσει και θα σας πω την άποψή μου για αυτά, τι μου άρεσε, τι δεν μου άρεσε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Η The Inky List μοιάζει πάρα πολύ στη φιλοσοφία με την The Ordinary για την οποία σας έχω μιλήσει. Δηλαδή, έχουν πολύ απλές συσκευασίες, μινιμαλιστικές θα έλεγα, με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλό κόστος και μέσα στις συσκευασίες βρίσκουμε σε μεγάλη συγκέντρωση ενεργά συστατικά τα οποία στοχεύουν σε συγκεκριμένες ανάγκες. Και ανάλογα με το τι ανάγκη έχεις, τι θέλεις να αντιμετωπίσεις, τι θέλεις να πετύχεις, παίρνεις τα κατάλληλα ενεργά συστατικά. Οι συσκευασίες στην The Inky List είναι πλήρως ανακυκλώσιμες, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και μάλιστα έχει και οδηγίες για το πώς θα ανακυκλώσεις σωστά τη συσκευασία και η σύνθεση είναι vegan. Νομίζω αν όχι σε όλα τα προϊόντα, σχεδόν σε όλα είναι vegan. Το site της εταιρείας είναι πλήρως κατατοπιστικό, διότι όταν πρόκειται για ενεργά συστατικά έχουμε πάρα πολλές απορίες για το πώς να τα χρησιμοποιήσουμε, πότε, ποιο είναι το κατάλληλο για μας. Οπότε έχουν φτιάξει ένα site που μπορείς να βοηθηθείς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, μπορείς καταρχάς να ρωτήσεις απευθείας κάτω, όπως κοιτάς το site, κάτω δεξιά έχει το Ask Inky Live, όπου μπορείς να κάνεις την ερώτησή σου και να σου απαντήσουν εκείνη τη στιγμή, να ρωτήσεις οτιδήποτε. Έχω αυτό το πρόβλημα, ποιο ενεργό συστατικό να πάρω ή έχω αγοράσει αυτά τα προϊόντα, πώς να τα συνδυάσω, αυτό να το βάλω πρωί ή να το βάλω νύχτα. Ό,τι θέλεις μπορείς να ρωτήσεις και να σου απαντήσουν οι ειδικοί. Πέρα από αυτό, η The Inky List χωρίζει τη ρουτίνα περιποίησης σε 5 βήματα. Δηλαδή είναι ο καθαρισμός, είναι η ενυδάτωση, το hydrate που περιέχει το υαλουρονικό, στη συνέχεια είναι το treat που είναι η θρέψη, μετέπειτα είναι η ενυδάτωση πάλι που όμως την ονομάζουν moisture, νομίζω στα ελληνικά δεν έχουμε διαφορετική λέξη για το hydrate και το moisture, το hydrate είναι το υαλουρονικό και το moisture είναι όλες οι ενυδατικές. Και τέλος είναι το SPF, η αντιλιακή μας δηλαδή. Κάθε συσκευασία, αλλά και κάθε προϊόν όταν το κοιτάς στο site, λένε σε ποια κατηγορία ανήκουν. Οπότε αυτομάτως ξέρεις πού θα το εντάξεις στη ρουτίνα σου. Ας πούμε, παίρνω τώρα μια συσκευασία εδώ από το Peptide Moisturizer, αυτό εδώ, και κοιτάζω από πίσω, βλέπετε αυτά εδώ, αυτές τις τελίτσες. Μου έχει συμπληρωμένη την τελίτσα στην οποία αντιστοιχεί το προϊόν, δηλαδή αυτό είναι moisturize. Θα μπορούσε να είναι treat, θα μπορούσε να είναι clean, οπότε εγώ ξέρω με ποια σειρά να χρησιμοποιήσω τα προϊόντα που έχω πάρει. Πέρα από αυτό, σε κάθε προϊόν που μπαίνεις στη σελίδα σου λέει αν θα το χρησιμοποιήσεις πρωί-βράδυ, σου λέει σε τι επιδερμίδες απευθύνεται, σου δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θέλεις. Οπότε έχεις πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να δεις τι θα χρησιμοποιήσεις και πώς. Επίσης, δεν το ξεχάσω αυτό πολύ σημαντικό, μπορείς να φτιάξεις τη δική σου ρουτίνα περιποίησης. Δηλαδή, έχει ένα σημείο που λέει χτίζω τη ρουτίνα μου, και εκεί μπορείς να βάλεις τις ανάγκες της επιδερμίδας σου, τι θέλεις να πετύχεις, τι στόχους έχεις, τι προβλήματα έχει η επιδερμίδα σου και να σου βγάλουν αυτή μια ρουτίνα περιποίησης όπου θα σου λένε αναλυτικά τι προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιήσεις, με ποια σειρά και πότε. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, δεν παίζει να έχεις κάποια απορία για τα προϊόντα της The Inky List και να μην σου λυθεί. Το τονίζω αυτό πάρα πολύ, γιατί όταν έκανα το βίντεο με τα προϊόντα της The Ordinary, βασικά από τότε που έκανα το βίντεο μέχρι και σήμερα, παίρνω συνέχεια ερωτήσεις για το πώς να τα συνδυάσω τα προϊόντα,
τα ενεργά συστατικά δηλαδή, πότε, πού, γιατί, είδος επιδερμίδας, να το βάλω χειμώνα, να το βάλω καλοκαίρι, να το βάλω μέρα, να το βάλω νύχτα. Είναι πολλές οι απορίες και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Θα κάνω και ένα βίντεο, μάλλον τον επόμενο μήνα, για τους συνδυασμούς που μπορούμε να κάνουμε στα ενεργά συστατικά. Αλλά η Dinkylist σου παρέχει απαντήσεις σε όλες αυτές τις απορίες σου όσον αφορά τουλάχιστον τα δικά τους προϊόντα. Πάμε τώρα να σας δείξω τι προϊόντα έχω χρησιμοποιήσει εγώ και πώς μου φάνηκαν. Θα τα πάρουμε τη σειρά σύμφωνα με τα 5 βήματα περιποίησης που έχει η εταιρεία. Δηλαδή, ξεκινάω με τον καθαρισμό και έχω χρησιμοποιήσει το Oat Cleansing Balm, το οποίο είναι με βρώμη. Και είναι για να κάνεις ναι μακιγιάζ στο πρόσωπο, αλλά και για να βγάζεις το αντιλιακό σου. Είναι το πρώτο βήμα της νυχτερινής περιποίησης. Και λέει ότι απευθύνεται σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Λοιπόν, κάνει πάρα πολύ καλό ναι μακιγιάζ, δηλαδή βγάζει τα πάντα εύκολα, σχετικά πολύ εύκολα. Όμως, για μένα έχει ένα μειονέκτημα. Έχει κόκκους. Και μάλιστα οι κόκκοι είναι άγριοι για τη δική μου επιδερμίδα, δηλαδή δεν το νιώθω ευχάριστα στην επιδερμίδα μου και δεν έχω και ευαίσθητη επιδερμίδα, η επιδερμίδα μου είναι κανονική. Γενικά όπως ξέρετε εγώ γενικώς έχω θέμα με τους κόκκους, δεν τους θέλω στη ζωή μου. Αν δεν ήταν οι κόκκοι θα το ξανά έπαιρνα σίγουρα, γιατί κάνει πολύ καλό ντε μακιγιάζ, είναι καλό προϊόν. Έχω θέμα όμως με τους κόκκους, μου φάνηκαν χοντροί και σκληροί. Αυτό δεν ακούστηκε ακριβώς όπως θα ήθελα. Τέλος πάντων, καταλάβατε τι θέλω να πω. Αν δεν έχετε πρόβλημα με τους κόκκους και κατά τη γνώμη μου, αν δεν είσαι ευαίσθητη επιδερμίδα, γιατί αν είσαι ευαίσθητη θα σε ενοχλήσουν οι κόκκοι, ναι, είναι ένα πολύ καλό προϊόν για ντε μακιγιάζ. Περνάω στο βήμα της ενυδάτωσης, το Hydrate που λέει η εταιρεία. Και σε αυτό το βήμα έχει ένα προϊόν μόνο, το υαλουρονικό, το οποίο είναι το βήμα αμέσως μετά τον καθαρισμό. Το συγκεκριμένο υαλουρονικό έχει μέσα 2% συγκέντρωση υαλουρονικού οξέως και έχει και Matrixyl 3000, που είναι ένα πεπτίδιο το οποίο είναι ό,τι πρέπει για αντιγύρανση, οπότε έχεις την ενυδάτωση από το υαλουρονικό, έχεις και την αντιγύρανση από το Matrixyl 3000. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός. Είναι το πιο λεπτόρευστο υαλουρονικό που έχω χρησιμοποιήσει. Πραγματικά είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας, δηλαδή και για την πιο λιπαρή που θέλει να βάλει υαλουρονικό, είναι κατάλληλο και απορροφάται σε χρόνο ντετέ. Περνάω στο βήμα treat, θρέψη δηλαδή, και εδώ έχω να σας δείξω 3 προϊόντα. Το ένα είναι το 15% vitamin C και EGF. Αυτό εδώ παιδιά, εκτός από το ότι έχει βιταμίνη C σε συγκέντρωση 15% που είναι μεγάλη ποσότητα, έχει και αυτό το EGF που είναι ένας αυξητικός παράγοντας, δηλαδή κάνει ανάπλαση των κυττάρων. Πάρα πολύ σημαντικό αντιγυραντικό στοιχείο αυτό και βοηθάει στην άμεση λάμψη της επιδερμίδας. Γενικά με το που το βάζεις αυτό βλέπεις κατευθείαν λάμψη στο πρόσωπό σου. Μου έχει αρέσει πολύ, εννοείται μπορείς να το χρησιμοποιείς και πρωί και βράδυ. Αν επιλέξεις να το χρησιμοποιείς μία φορά αυτή ας είναι το πρωί, εννοείται αντιλιακό, δεν θα το λέω, είναι στα αυτονόητα. Έχει πάρα πολύ καλή απορρόφηση, είναι κυτρινοπό το υγρό και κάπως ελαιώδες, χωρίς να είναι έλαιο. Δηλαδή σε πολύ λιπαρή επιδερμίδα, έχω τις επιφυλάξεις μου για το αν θα κάτσει καλά. Για όλους τους υπόλοιπους τύπους επιδερμίδας, μεικτή, κανονική και ξηρή, είναι σούπερ, άμεση λάμψη, άμεση απορρόφηση, μου αρέσει πάρα πολύ. Συνεχίζω με ένα προϊόν για τα μάτια, είναι η Caffeine Eye Cream, αυτή εδώ. Όπως βλέπετε, όχι απλά την έχω τελειώσει, αλλά την έχω ανοίξει και από πάνω για να πάρω και την τελευταία σταγόνα του προϊόντος.
Είναι μία κρέμα ματιών με καφέινη. Η καφέινη βοηθάει πολύ στο να ξεπριστούν τα μάτια και να φύγουν και οι μαύροι κύκλοι. Φυσικά όταν έχουν προέλθει από αϊπνία, από κακή διατροφή, δηλαδή από παράγοντες οι οποίοι δεν είναι γενετικοί. Αν είναι η κατασκευή σου να έχεις σακούλες, δηλαδή εγώ που όταν χαμογελάω κάνω σακούλα κάτω από το μάτι, αυτό φυσικά δεν θα φύγει, αλλά η σακούλα της αϊπνίας ή γιατί έχω φάει πολύ αλάτι και έχω πρίξιμο κάτω από τα μάτια, σε αυτό ναι, βοηθάει. Επίσης είναι ένα προϊόν το οποίο έχει Matrixyl 3000, οπότε κάνει και αντιγύρανση, βοηθάει σε λεπτές γραμμές και ερτίδες. Τώρα, εδώ λέει ότι είναι κρέμα. Εμένα δεν με κάλυπτε σαν κρέμα, δηλαδή από την άποψη ότι δεν μου έκανε και ενυδάτωση. Το έβαζα σαν σέρουμ για να αντιμετωπίσω αυτά που σας είπα, σακούλες και μαύρους κύκλους. Και από πάνω έβαζα την ενυδατική μου. Τώρα, αν εσύ έχεις αρκετά ενυδατωμένα ή λιπαρά βλέφαρα, ενδεχομένως να μην χρειαστείς και ενυδατική από πάνω. Εγώ χρειαζόμουν. Αλλά σαν πρώτο βήμα πριν την ενυδατική, για στοχευμένη περιποίηση, είναι πάρα πολύ καλό προϊόν, πολύ αποτελεσματικό. Και επίσης να σας πω ότι τα προϊόντα που βάζεις από πάνω στρώνουν πάρα πολύ καλά, δηλαδή το concealer κάθεται super πάνω από αυτό. Συνεχίζω με το PHA Toner, το οποίο διαφέρει από τα υπόλοιπα toner που έχετε συνηθίσει να χρησιμοποιείτε. Δηλαδή, αν χρησιμοποιείτε υαλουρονικό, πρώτα θα βάλετε το υαλουρονικό και μετά θα βάλετε αυτό. Γιατί, εκτός από τη δράση των πολυϊδροξιοξέων, για τα οποία έχουμε μιλήσει στο βίντεο που κάναμε για τα οξέα, κάνει μια ήπια απολέπιση, δηλαδή είναι ένα προϊόν το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και καλοκαίρι, είναι κατάλληλο ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, έχει την ιδιότητα να κλειδώνει στο πρόσωπο την υγρασία. Οπότε αν έχεις βάλει αλουρονικό, στο κλειδώνει μέσα στην επιδερμίδα. Οπότε πρώτα η αλουρονικό, μετά αυτό. Επίσης το συγκεκριμένο έχει μέσα και 3% νιασιναμίδη, που είναι πάρα πολύ καλό συστατικό. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για την νιασιναμίδη σε άλλο βίντεο. Βοηθάει στην ομοιομορφία του προσώπου, στο να φύγουν κοκκινίλες από σπυράκια. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ καλό συστατικό που επίσης μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και το καλοκαίρι. Και έχει μέσα και aloe vera. Γενικά μου έχει αρέσει πάρα πολύ σαν προϊόν και είναι η απάντησή μου σε όσους με ρωτάτε πολύ ωραία τα οξέα, αλλά πώς θα κάνω την απολέπισή μου το καλοκαίρι. Να πώς θα την κάνεις. Φυσικά δεν έχει τόσο ισχυρή δράση όσο το να βάλεις σαλικυλικό ή γλυκολικό, σαφέστατα, αλλά συνεχίζεις να απολεπίζεις με χημικό τρόπο το πρόσωπό σου χωρίς να έχεις πρόβλημα με την ηλιακή ακτινοβολία. Εννοείται το αντιλιακό, το ξαναλέω. Και από πίσω στο λέει ότι είναι και για μέρα και για νύχτα, έχει και τον ήλιο και το φεγγαράκι και εδώ πέρα σου λέει σε ποιο στάδιο της ρουτίνας σου μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Γενικά έχει όλες τις οδηγίες. Πάμε στο τέταρτο βήμα περιποίησης που είναι το moisture, η ενυδάτωση, και σε αυτό το τμήμα, σε αυτό το βήμα έχω χρησιμοποιήσει το Peptide Moisturizer, αυτή είναι εδώ την ενυδατική, που θέλω να δείτε πώς βγαίνει το προϊόν, παρόλο που είναι σε βαζάκι, δεν βάζεις δάχτυλα μέσα, πάρα πολύ σημαντικό ώστε να μην αλλοιώνεται το προϊόν και να μην μεταφέρεις μικρόβια. Έχει αυτό εδώ όπου πατάς και βγαίνει η ποσότητα ή απαραίτητη που χρειάζεσαι. Θα το βάλω στο χέρι μου για να δείτε πόσο γρήγορα θα απορροφηθεί. Αφήνει πολύ ωραία ενυδατωμένη την επιδερμίδα και είναι σαν να μην έχεις βάλει τίποτα. Είναι η λύση στην ενυδάτωση για όλες τις λιπαρές φίλες μου εκεί έξω που θέλετε μία ωραία ενυδατική, δεν θέλετε να σας βαρύνει το πρόσωπο, εδώ είστε. Θα τη λατρέψουν επίσης και οι μεικτές και εγώ που είμαι κανονική μου κάνει πολύ ωραία ενυδάτωση και επειδή εγώ κάνω πολλά layers με προϊόντα,
δεν μου βαραίνει το πρόσωπο. Δηλαδή, μου κάθεται τόσο όσο στην επιδερμίδα. Αν είσαι ξηρή, ενδεχομένως να χρειάζεσαι και κάτι ακόμα από πάνω, δηλαδή το βράδυ να χρειάζεσαι και ένα λαδάκι. Αλλά από πολύ λιπαρή μέχρι κανονική, σε καλύπτει και είσαι μια χαρά. Όπως σας είπα, πολύ άμεση απορρόφηση, πολύ ωραία ενυδάτωση, κάνει αντιγύρανση, είναι ιδανική ενυδατική αν χρησιμοποιείς ρετινόλη, γιατί η ρετινόλη με τα πεπτίδια είναι ένα τέλειο κόμπο, ώστε να μην ερεθιστεί το πρόσωπό σου από τη ρετινόλη. Και το συγκεκριμένο έχει μέσα και 2% Royal Epigen P5, που είναι ένα νέο πεπτίδιο που ενεργοποιεί την ανάπλαση και τη λάμψη της επιδερμίδας και μιμείται τη δράση του βασιλικού πολτού. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα κάνει όλα. Γενικώς είναι μία ενυδατική που μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις όχι μόνο με τη ρετινόλη σου, συνδυάζονται τα πεπτίδια με όλα τα ενεργά συστατικά που έχεις. Ό,τι ενεργό συστατικό και να έχεις, δηλαδή και οξέα να χρησιμοποιείς, να μην χρησιμοποιείς ρετινόλη, μόνο οξέα ας πούμε, και θέλεις από πάνω μία καλή ενυδατική που να μην κάνει αντίδραση με τα οξέα, είσαι εδώ, στα πεπτίδια. Και τέλος, θέλω να σας δείξω ένα προϊόν το οποίο είναι σε συνεργασία με την The Inky List και είναι του Hyram, η εταιρεία του Hyram. Ο Hyram είναι ένας YouTuber, σας έχω ξαναμιλήσει γι' αυτόν. Είναι η Selfless by Hyram και το καθαριστικό, φαίνεται καλά ή καίγεται. Νομίζω καίγεται. Καίγεται. Το βάλω εδώ. Το βάλω εδώ. Πού να το βάλω, εδώ. Λοιπόν, λέγεται Centella and Green Tea Daily Gel Cleanser. Είναι ένα gel καθαρισμού, το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και μέρα και νύχτα, εννοείται. Αυτά τα προϊόντα του Hyram είναι vegan, είναι cruelty free, δεν έχουν μέσα αρώματα, είναι palm free. Τι άλλο free είναι? Αυτά. Λέει, προσοχή, ότι είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Σας το είχα ξαναπεί. Είναι ιδανικό για λιπαρές και μεικτές. Εγώ που είμαι κανονική θα ήθελα κάτι πιο ενυδατικό στον καθαρισμό μου και σε καμία περίπτωση δεν είναι για ξηρές. Έχει το καλό ότι έχει pH 5,5 με 5,7 που σημαίνει ότι δεν θα διαταράξει το pH της επιδερμίδας σου καθόλου, δεν θα σου πάρει δηλαδή τα φυσικά έλαια του προσώπου σου, απλά θα στο εξισορροπήσει και έχει μέσα και σεντέλα, σιάτικα και green tea που είναι αντιοξειδωτικά και βοηθάνε πάρα πολύ στην αντιγύρανση. Η αντιοξείδωση γενικά βοηθάει στην αντιγύρανση και στην προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Εννοείται όμως ότι θα βάλεις και το αντιλιακό σου. Θα βαρεθείτε να με ακούτε να το λέω. Αυτά τα προϊόντα έχω δοκιμάσει από The Inky List. Γενικά είναι μια εταιρεία που μου αρέσει πολύ. Βγάζει συνέχεια καινούργια προϊόντα. Έχει και προϊόντα μαλλιών. Η γκάμα προϊόντων είναι τεράστια για ό,τι πρόβλημα και αν έχεις στο πρόσωπό σου, για ό,τι θες να κάνεις. Έχεις ακμή, έχεις κοκκινίλες, έχεις σουλές, έχεις ρητίδες, έχεις ό,τι και αν έχεις, υπάρχουν τα κατάλληλα προϊόντα για σένα. Επειδή θέλω να δοκιμάσω και άλλα προϊόντα από την εταιρεία, θέλω να μου γράψετε από κάτω εσείς τι έχετε δοκιμάσει και τι σας άρεσε ή δεν σας άρεσε. Αν τα έχετε δοκιμάσει αυτά, γράψτε μου και εσείς τι εντυπώσεις σας άφησα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να σας κατατόπισα πλήρως για την εταιρεία. Αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, εννοείται, feel free, ρωτήστε με από κάτω. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου με πατημένο καμπανάκι και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!